πέρασε τη ζωή του ευτυχισμένος, γιατί είχαν καθημερινής αγάπης από φιλάθλους όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα φιλάθλους του αθλητισμού και του μπάσκετ. Και αυτό ήταν κάτι σίγουρα που του έδινε δύναμη ακόμα και προς το τέλος. Ερχόταν στο γήπεδο, νομίζω ότι ήταν για αυτόν κάτι που του έδινε σίγουρα δύναμη για τη συνέχεια. Και πλέον ο γιος του Δημήτρη συνεχίζει την κληρονομιά του. Νομίζω πως ναι, αυτό που είπε ο Δημήτρης εδώ, ότι ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είναι ενιαίος πλέον. Στο συνόμπι σε διακόπτω, Γιώργο, βλέπουμε το καταπληκτικό κορεό που έχει ετοιμαστεί με φωτογραφίες του εκλειπώντος με τις κούπες δίπλα στον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, δίπλα σε πολύ σπουδαίες προσωπικότητες του Παναθηναϊκού. Μπορείς να συνεχίσεις, Γιώργο. Νομίζω ότι πλέον έχουν μπει όλα κάτω από την ίδια ομπρέλα, έτσι όπως έπρεπε να είναι, όλες οι μεγάλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και τώρα με την Ένωση σίγουρα γίνεται ένας πολύ πολύ μεγάλος οργανισμός. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικές στιγμές, δεν ξέρω ο καθένας πώς το εκλαμβάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έπραξε τα δέοντα, τιμάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον άνθρωπο που τον μετέτρεψε σε ευρωπαϊκή υπερδύναμη.